Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή κάθοδο των σεραίων αγροτών στη Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο που θα γίνει έξω από τον εκθεσιακό χώρο της Αγκρότικα. Οι σεραίοι θα πάνε με τρακτέρ, λεωφορεία αλλά και γεωταχή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Πανσεραϊκού Συλλόγου, στο αυριανό συλλαλητήριο θα πρέπει να δώσουν όλοι το παρόν, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ξημερώματα της 5ης 1 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι αγρότες από την πόλη των Σερών με τα τρακτέρ τους έχοντας προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 1 η ώρα έξω από τον εκθεσιακό χώρο της Αγκρότικα και σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί μέχρι την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Εκτός από τους Σεραίους αγρότες θα έχουμε κάθοδο αγροτών από Χαλκιδική, Γιαννιτσά, Δερβαίνη, Κιλκής, καθώς και από άλλες περιοχές. Παράλληλα θα υπάρχουν λεωφορεία που θα μεταφέρουν όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στο αυριανό συλλαλητήριο. Ακριβώς ό,τι είπα τώρα και είναι και πάρα πολλά άλλα ζητήματα παρακάτω. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν συνεννοήσεως και κατόπιν συνεννοήσεως τέλος πάντων φτάσαμε σε ένα σημείο όπου συμφωνούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με την αστυνομία, με την αστυνομική διεύθυνση Σερών, θα προχωρήσουμε τουλάχιστον μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα μας αναλάβει προφανώς η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάνει όλη τη χάραξη του πώς θα κινηθούμε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει ένα συλλαλητήριο το οποίο μια διαμαρτυρία η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες, όσες είναι και οι μέρες της εκθέσεως. Εκεί πέρα θα έρθουν και οι εκπρόσωποι θα έρθουν και η Θεσσαλία. Θα υπάρχει ένα παθεσσαλικό συλλαλητήριο, δεν γνωρίζω ποια μέρα. Εμείς όμως θα είμαστε εκεί πέρα μαζί με όλους να ξαναδιαδηλώσουμε και να ξαναφωνάξουμε για τα αιτήματα τα οποία έχουμε. Δεν γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι ένα λεωφορείο βάζει το ΤΟΕΒ Προβατά. Ένα λεωφορείο βάζει το ΤΟΕΒ Νιγρήτας. Ένα λεωφορείο βάζει το ΤΟΕΒ Φιλίδος. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που ήδη ενεργοποιήθηκαν και έχουν διαθέσει λεωφορεία. Το κομβόι με τα 100 τρακτέρ από τις Σέρες θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το πρωί και έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με την αστυνομία για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Την ίδια ώρα ραντεβού στη γέφυρα της Θέρμης έχουν δώσει και οι μελισσοκόμοι της Μακεδονίας, οι οποίοι θα κατέβουν με τα οχήματά τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς θα συμμετέχουν και αυτοί στις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Πανσεραϊκού Συλλόγου, στο αυριανό συλλαλητήριο θα πρέπει να δώσουν όλοι το παρόν τους, μιας και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό, ότι πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε, όλοι να συμμετέχουμε. Θα πρέπει οι Δήμοι, καθώς δήλωσαν πριν από λίγες μέρες εδώ στη σύσκεψη που είχαμε στην Ομαρχία, ότι θα είναι στο πλευρό μας, να διαθέσουν λεωφορεία, να κατεβεί κόσμος με φυσική παρουσία στην έκθεση εκεί πέρα την Πέμπτη, ούτως ώστε να γίνει αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Η παρουσία ολονών είναι απαραίτητη. Και ενώ η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και τον πρωτογενή τομέα είναι έκριθμη, οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη ήρθαν να δυναμητήσουν ακόμη μία φορά το κλίμα και όλα δείχνουν πως οι σχέσεις του Υπουργού με τους αγρότες κινούνται σε τεντωμένο σκηνή. Εκπρόσωποι αγροτών, μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, διαμηνύουν πως θέλουν απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και καλούν τους συναδέλφους τους να επιδείξουν ψυχραιμία στις αυριανές κινητοποιήσεις. Όχι φυσικά και ούτε επιζητούμε τέτοιο ραντεβού. Γιατί δεν θέλετε ραντεβού, γιατί δεν θέλετε ραντεβού μαζί με τον Υπουργό? Ναι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα από πλευράς Υπουργού. Όταν βλέπουμε τις δηλώσεις τελευταίες που έγιναν για τα αγροτικά, ναι, όταν βλέπουμε ότι τη μία μέρα μας χαρακτήριζε ότι ήμασταν κομματικά επικοινωνούμενοι, την άλλη μέρα μας είπε ότι έχουμε δίκιο για τα αιτήματά μας, την άλλη στιγμή μας είπε ελάτε να συζητήσουμε. Από πού να το πιάσει? Ένας υπουργός θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι? Πιστεύω ότι ένας υπουργός θα ήταν ανοιχτός στο διάλογο, δεν θα έπρεπε να φοβάται τίποτα και πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε να καλούσε εκεί και να πάμε σε ένα διάλογο πριν ακόμα ξεκινήσουμε τις σκέψεις λοιπόν για τις κινητοποιήσεις. Ναι, επειδή ακριβώς τα ζητήματα δεν είναι καινούρια. Κάποια στιγμή εμείς δεν είμαστε
πλήρη στο ζήτημα του διαλόγου. Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο διάλογος. Mm. Βλέποντας όμως κινήσεις από πλευράς υπουργού, κινήσεις οι οποίες θυμίζουν νηπιαγωγείο, πραγματικά νηπιαγωγείο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Διαμαντόπουλε, τώρα? Σας είπα προηγουμένως πόσο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος υπουργός και να βγαίνει και να χαρακτηρίζει ότι είμαστε υποκινούμενοι κομματικά. Πώς μπορούμε την επόμενη μέρα να βγαίνει και να λέει τα αιτήματά σας είναι δίκαια και την επόμενη μέρα να βγαίνει και να λέει ελάτε σε διάλογο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό όμως, να σας πω το εξής. Mm. Έχουμε εδώ και 2-3 μήνες που έχει γίνει, που έχει οριστεί ο καινούργιος υπουργός. Νομίζω ότι πλέον η όλη υπόθεση εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις επάνω στα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος. Μέχρι πότε είστε διατεθειμένοι να περιμένετε για να έχετε αυτή την απάντηση μετά το ψήφισμα που θα δώσετε? Να είναι εκεί οι αγρότες με οποιοδήποτε μέσο. Θα μπουν λεωφορεία και για την Πέμπτη και για το Σάββατο. Αγροτικά μηχανήματα δεν θα ανεβάσετε εσείς επάνω? Όχι. Ωραία. Όχι. Τι κόσμο περίπου περιμένετε να δώσει το παρόν? Εγώ νομίζω ότι θα είναι πρωτοφανή η συγκέντρωση και τη Πέμπτη και του Σαββάτου. Ναι. Αλλά πρέπει να πω στους συναδέλφους ηρεμία. Χαμηλά η μπάλα. Μπράβο. Μην κάνουμε καμιά χαζομάρα και δείξουμε καμιά εικόνα ότι σπάζουν πόρτες και σπάζουν παράθυρα και δεν θα αφήσουμε τον υπουργό μην να κάνει το τα εγγένεια. Ναι, μην χάσετε το δίκιο. Αυτή τη στιγμή μας περιμένουν στη γωνία να αλλάξει η εικόνα, η οποία την κερδίζουμε την εικόνα. Ότι απαιτούμε λύσεις και είμαστε στο διάλογο. Ωραία. Ακόμα και με τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Να προσέξουμε αυτό. Κύριε Σιδηρόπουλε, να τα ξαναπείτε αυτά και στους δικούς σας. Τα επίγοντα χειρουργεία έχουν πάντα προτεραιότητα, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Σερών, Νίκο Φαρμάκη. Το περιστατικό, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα με ασθενή που πάσχει από πέτρα στη Χολή και πήγαινε ερχόταν στο νοσοκομείο λόγω άλγους, δεν μπορεί να θεωρηθεί επίγον, ωστόσο χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Με αφορμή τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα χειρουργεία και αν αυτά γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χρειάζεται πολύμηνη αναμονή, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Νικόλαος Φαρμάκης, δίνει τη δική του απάντηση στο Επιλογές και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, τονίζοντας πως λειτουργούν καθημερινά με έναν και μόνο αναισθησιολόγο. Είχαμε μια καταγγελία στην δημότη μας που λέει ότι πηγαίνει έρχεται το παιδί του χωρίς όμως ουσιαστικά να. Έχουμε την ίαση με. Τέλος πάντων, ζητάει μια εγχείρηση. Είναι πέτρα. Είστε ενήμερος καταρχάς για το θέμα, εσείς έχετε ναι, μιλήσει. Είμαι ενήμερος και ναι. Μίλησα και με τον πατέρα της κοπέλας. Ναι. Και πιστεύω ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα μας. Όπως ξέρετε, γενικά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος το πρόβλημα είναι οι αναισθησιολόγοι. Είμαστε στο νοσοκομείο των Σερών, είναι ένας αναισθησιολόγος κάθε μέρα. Ναι. Παρά όλα αυτά, από 15 μέχρι 21 πρώτου αυτή την εβδομάδα, γίνανε 92 χειρουργία. Ναι. 31 επίγοντα και 61 τακτικά. Mm-hmm. Ο νομός είναι μεγάλος, οι ανάγκες είναι μεγάλες, το καταλαβαίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένας αναισθησιολόγος, καταλαβαίνετε αν... Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μακάρι να είχαμε 3 και αντί για 90 να κάνουμε 190 χειρουργία. Ναι. Τα επίγοντα περιστατικά χειρουργείων γίνονται αμέσως, σύμφωνα με τον κύριο Φαρμάκη. Το περιστατικό έχει τύχει να υπάρχει να το ξεντήσουν τον ασθενή, να τον βάλουν στο χειρουργείο και να τον βγάλουν έξω γιατί ήρθε ένα τροχαίο, ας πούμε, ένα επίγοντα περιστατικό. Τα επίγοντα γίνονται κατευθείαν. Ναι. Άρα υπάρχει μια σειρά. Ωραία. Υπάρχει αναμονή και προσπαθούμε να ό,τι μπορούμε να κάνουμε οι γιατροί μας το κάνουμε. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα με ασθενή που πάσχει από πέτρα στη Χολή και πηγαίνω έρχεται στο νοσοκομείο λόγω άλγους δεν μπορεί να θεωρηθεί επίγον. Ωστόσο όμως χρήει χειρουργικής επέμβασης. Θεωρώ ότι θα μπορεί να περιμένει. Τώρα το να περιμένει, άλλο να περιμένεις ένα μήνα και άλλο να περιμένεις 5 μήνες. Είναι μια πέτρα στη Χολή. Ναι. Δεν υπάρχει πόνος. Καλός υπάρχει πόνος. Υπάρχει ένας πόνος. Από ό,τι μιλήσαμε και με τον γονέα, έχουν δώσει μια αγωγή φαρμακευτική. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, αν δεν το κάνεις σήμερα, αύριο θα πεθάνεις. Ναι. Λέω εγώ. Επομένως, παρόλα αυτά, θα κοιτάξουμε να το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί πήρε μια έκταση. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Φαρμάκη, ότι αν είναι να παίρνουν όλα τα περιστατικά έκταση και η χειρουργία αλλά και οι αναισθησιολόγοι θα τρελαθούν μες στο νοσοκομείο και εσείς ως διοίκηση.
Αλλά μήπως χρειάζεται να παίρνει έκταση γιατί αλλιώς δεν βρίσκουμε λύση? Τι να πω τώρα. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν παρόλες τις δύσκολες συνθήκες και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών τονίζει για ακόμη μία φορά πως τα επίγοντα έχουν πάντα προτεραιότητα. Όλη η εβδομάδα είναι μοιρασμένη σε τις κλινικές. Κάποια μέρα έχει χειρουργική, κάποια μέρα έχει μυθική, κάποια ορθοπαιδική. Οριλά, οφθαλμίατροι, όλοι χρειάζονται, οι περισσότεροι χρειάζονται έστω και έναν αναισθησιολόγο μέσα. Αν είναι κάτι επίγον, γίνεται άμεσα. Αν είναι επίγον, εκείνη την ώρα βγάζουμε έξω τον ασθενή. Εκείνη την ώρα υπάρχει περίπτωση που μπήκε ασθενής και γύρισε πίσω. Ενώ σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση για την έλλειψη ουρολόγου στο νοσοκομείο Σερών, ο κύριος Φαρμάκης ανέφερε ότι θα προσλάβουν συνταξιούχο γιατρό ουρολόγο ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τα πρωινά ιατρία. Θα πάρουμε έναν συνταξιούχο ουρολόγο να καλύπτει την πρωινή βάρδια, την εβδομαδιαία πρωινή βάρδια. Ναι. Τουλάχιστον να υπάρχει μια διάγνωση. Λοιπόν, ορίστε. Θα κάνετε αυτή την πρόσληψη, δηλαδή θα πάρετε ένα συνταξιούχο ουρολόγο? Ναι, συνταξιούχο ουρολόγο. Ναι, εντάξει, ωραία. Αυτό είναι καλό. Καλό δεύτερο. Είναι, ναι. Απάντηση έδωσε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σερών Δημήτρης Μιξόγλου για το πρόβλημα που δημιουργείται στο χώρο της λαϊκής αγοράς με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όπως τόνισε, η Δημοτική Αστυνομία είναι κάθε μέρα εκεί και θα επιβάλλονται πρόστιμα. Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργούνται από το παρκάρισμα μέσα στο χώρο της λαϊκής αγοράς, για το οποίο διαμαρτύρονται έντονα τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές που βρίσκονται εκεί κάθε Τρίτη, απάντηση έδωσε μιλώντας στην Κάμερα του Επιλογές ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λαϊκών Αγορών και Αδειοδοτήσεων, κ. Δημήτρης Μιχτσόγλου. Όπως τόνισε, η Δημοτική Αστυνομία είναι κάθε μέρα εκεί και θα επιβάλλονται πρόστιμα, διότι εκτός των άλλων είναι και επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα που βρίσκουμε το πρωί εδώ, τα αυτοκίνητα που έρχονται και ψωνίζουν μέσα από το μπαζάρι. Τώρα ήρθε, ψώνισε, έφυγε το αυτοκίνητο και ψωνίζει. Διάφορα προβλήματα που έχουμε. Αυτά δεν τα προσέχουν. Την καθαριότητα την προσέχουν, ενώ καθαρίζουμε. Δηλαδή, να ορίστε. Τώρα ήρθε να το πάρει ο άλλος. Τώρα, εάν είναι κανένας ξένος, γιατί αυτό το αυτοκίνητο μάλλον από Αθήνα είναι. Εντάξει, δεν το γνώριζε. Αλλά τώρα υπάρχουν μερικοί που είναι από εδώ και τα βάζουν. Είναι πρόβλημα. Αλλά το θέμα δεν είναι να τα πάρουν στις 10-12 η ώρα. Το θέμα είναι πριν από τις 7 η ώρα που... Όχι. Γιατί η νομοθεσία λέει μετά τις 7. Μα ερχόμαστε από τις 4.30-5 ώρα να ξεφορτώσουμε. Δεν ξέρω αυτό που είδατε εσείς, ότι αν είναι παρκάρισμα γύρω-γύρω, δεν ξέρω. Πάντως η Δημοτική Αστυνομία πάει, αλλά αυτό που είπατε ότι περνάει μέσα στο παζάρι του παρκάρισμα για να ψωνίζουν, αυτό νομίζω ότι δεν στέκεται και νομίζω ότι από την Τρίτη η Δημοτική Αστυνομία την ενημέρωση θα είναι κάθε μέρα εκεί και δεν θέλουμε μετά παράπονα. Συνήθως θα τους γράφουν όλους. Δεν έχει, θα παίρνουν τις πινακίδες. Δεν μπορεί τώρα να είναι το παζάρι με τόσο κόσμο για κυκλοφοράν μέσα αμάξια. Νομίζω ότι κάνουν τα παράπονα οι άνθρωποι, δικαίως τα κάνουν. Αλλά και ο κόσμος αυτός που μπαίνει μέσα με τα αμάξια πρέπει να έχει συνείδηση ότι μπορεί να πατήσει κάποιον άνθρωπο. Όχι μόνο που ενοχλεί τους ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο, αλλά μπορεί να πατήσουν να γίνει και ένα ατύχημα. Εκεί είναι, αφήσαμε τους χώρους λίγο ανοιχτούς, συμφωνήσαν οι άνθρωποι να μπει και ένα ασθενοφόρο. Και δεν είπαμε να μπαίνουν τα αμάξια και να ψωνίζουν. Δεν φτάσουμε, δεν είναι κλειστή αγορά εδώ. Δεν είναι αγορά να ψωνίζει μέσα από τα αμάξι. Νομίζω ότι από την Τρίτη η δικαιοσύνη θα είναι εκεί και νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί. Βάσει νομοθεσίας υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ωράριο όπου μπορεί κάποιο να χρησιμοποιεί το χώρο που γίνεται η λαϊκή αγορά? Κοιτάξτε, η λαϊκή αγορά δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να ψωνίζει μέσα από τον κόσμο. Μετά που θα περάσουν, ξέρω τι ώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι, 4, 5, 6, η ώρα πηγαίνουν να στήσουν τα μάξια του, δεν ξέρω τι. Εντάξει, μετά που λύεται η αγορά, εντάξει, μετά τις 3, δεν ξέρω τι, εντάξει, θα περάσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, κακώς περνάνε και τότε, σας να περάσει να το πλένουν λίγο καθαριότητα, αλλά υπάρχει τόση, αλλά δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα με τα μάξια ή να τα παρκέρουν μέσα εκεί και να μην τα παίρνουν. Αυτό ξέρουν πολύ καλά ότι έχει κάθε Τρίτη, ότι έχει πινακίδες, έχει τα πάντα, ότι πρέπει να αφήνουν τα μάξια τους, να τα παίρνουν, αφού ξέρουν το πρωί θα γίνει λαϊκή. Νομίζω ότι όσοι θα τα αφήσουν να τα γράφουν, θα παίρνουν στις πινακίδες
και αυτά που μπαίνουν μέσα και αυτά θα τα γράφουν. Ας μην νομίζουν ότι δεν θα τα παρκαίνουν, τα αφήνουν εκεί και θα παραπονιούνται αυτοί. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, καλή ή κακό, πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Μπορεί σε κάποια άλλα θέματα να τους βλέπουν κάποιους διαφορετικά, ότι η λαϊκή και η λαϊκή, γιατί νομίζω έχει γίνει. Τι κάνουν οι άνθρωποι, πάνε εκεί να βγάλουν μεροκάματο. Το θέμα είναι να τηρούν την καθαριότητα, να τηρούν τις διαστάσεις, να περάσουν στον ασθενοφόρο. Δεν ανοίξαμε τους δρόμους για το ασθενοφόρο και να μπαίνουν μέσα να ψωνίζουν τα αμάξια. Όχι. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι και θα επιβληθεί από την Τρίτη. Κινητοποιήσεις ξεκινούν οι μελισσοκόμοι σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να λυθούν τα διαχρονικά προβλήματά τους. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες των περιφερειών της χώρας και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ερών θα συμμετέχει σε αυτήν που θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τις κινητοποιήσεις ξεκινούν άμεσα και συγκεκριμένα στις 1 Φεβρουαρίου οι μελισσοκομικοί φορείς από όλη την Ελλάδα προκειμένου να λυθούν τα διαχρονικά και κέραια προβλήματά τους. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες των περιφερειών της χώρας και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ερών θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Σερών, Πέτρος Νικήτας, μιλώντας στο Επιλογές, τόνισε ότι μετά από συγκέντρωση των μελισσοκομικών φορέων με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, ήταν κοινή απόφαση να ξεκινήσουν ομόφωνα κινητοποιήσεις. Τα προβλήματά τους αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τη μειωμένη περισσινή παραγωγή, τις ελληνοποιήσεις, τα προϊόντα κυψέλης, τις παράπλευρες οδικές οδούς και την τοποθέτηση μελισσοσμηνών. Στις 20 Ιανουαρίου έγινε μια συγκέντρωση 30 μελισσοκομικών φορέων μαζί με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας. Ήταν μια κοινή απόφαση και υπάρχει κοινή απόφαση για να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις ομόφωνα, γιατί τα προβλήματά μας είναι άλυτα, διαχρονικά και δεν πάει άλλο. Ας πούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μπας και η πολιτεία εφολιτιμηθεί και λύσει κάποια προβλήματα σοβαρά που έχουμε. Ποια είναι τα προβλήματά σας? Συμφωνήθηκαν κοινά αιτήματα, καθώς επίσης συμφωνήθηκαν και οι τρόποι επίλυσης στους οποίους θέλουμε. Τα αιτήματά μας είναι η χρηματοδότηση, που έχει να κάνει με το πολύ ψηλό κόστος παραγωγής, με τη μειωμένη παραγωγή που είχαμε πέρυσι. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τις ελληνοποιήσεις έχουν καταστήσει το προϊόν μας, ας πούμε, δεν έχει καμία αξία πλέον στο εμπόριο. Από εκεί και πέρα είναι η ελληνοποίηση, όπως που είπαμε και πριν, είναι τα προϊόντα κυψέλης που θέλουμε κάποια μέλη να νομοθετηθούν τα ποιοτικά της κριτήρια, έτσι ώστε να έχουν κάποια αξία παραπάνω στην αγορά. Επίσης έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία είναι πάγια και διαχρονικά. Δηλαδή πριν 30 χρόνια αν κάναμε κινητοποίησεις, πάλι θα είχαμε κάποια από αυτά τα προβλήματα θα ήταν πάλι τα ίδια. Όπως είναι, ας πούμε, η κίνηση στις παράπλευρες οδικές οδούς. Δηλαδή μας επιβάλλει η πολιτεία να κινούμαστε μόνο στην Εγνατία, αλλά εμείς, ας πούμε, η εργασία μας είναι στα βουνά, στα χωράφια, είναι στην Ήπεθρο, οπότε πρέπει αναγκαστικά να κινηθούμε στις παράπλευρες οδικές οδούς. Επίσης είναι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών. Τοποθετούμε τα μελίσια μας με νόμους του 1930, όπου εκεί πέρα καθοριζόταν, ας πούμε, με τους τότε υπάρχουσες, ας πούμε, νόμους, ποια είναι η δημόσια οδός, ποια είναι η αγροτική οδός. Θέλουμε μια αναθεώρηση. Ποια θεωρείται το 2024 δημόσια οδός, ας πούμε? Γιατί μας επιβάλλουν, ας πούμε, σύμφωνα με τον νόμο, να είμαστε και 25 μέτρα πέρα από τη δημόσια ή αγροτική οδό. Οπότε έχουμε πολύ περιορισμένη ακτίνα τοποθέτηση μελισσοσμηνών και έχουμε πολλά προβλήματα, είμαστε ανά πάσα στιγμή παράνομοι. Στην ουσία παράνομα κινούμαστε, παράνομα εργαζόμαστε, παράνομα τοποθετούμε τα μελίσια μας. Θέλουμε, ας πούμε, τη βούληση της πολιτείας να κάτσει, ας πούμε, να ασχοληθεί με τα διαχρονικά αυτά προβλήματα. Μια εβδομάδα, πόσες θέλει, 10 μέρες. Δεν έχει μεγάλο κόστος όλο αυτό για την πολιτεία, είναι μηδενικό το κόστος, έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς την άλλη μέρα, ας πούμε, να μπορούμε να εργαζόμαστε κυρίως νόμιμα. Από εκεί και πέρα, στο πρόβλημα των ελληνοποιήσεων, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει τα προβλήματα αυτά να λυθούν με διοικητικούς ελέγχους, με εργαστηριακούς ελέγχους, με ποιοτικά κριτήρια, έτσι ώστε την άλλη μέρα με μια υπογραφή όλες αυτές τις προτάσεις εξάλλου υπάρχουν από την επιστημονική κοινότητα στα Υπουργεία, με μια υπογραφή να μπορέσουμε την άλλη μέρα να πάρει κατευθείαν αξία το μέλη μας. Ο κύριος Νικήτας αναφέρθηκε και στις απαγορευτικές διατάξεις στα δάση που τους δημιουργούν προβλήματα και απίφθινε κάλεσμα ώστε να συμμετέχουν όλοι στις κινητοποιήσεις. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουμε το εξής παράδοξο.
Ενώ ας πούμε η ελληνική μελισσοκομεία αφασίζεται στη δραστηριότητά μας στα βουνά, όπου παράγουμε το μέλι βελανιδιάς, το μέλι καστανιάς, το μέλι πεύκου, το μέλι παλιουρίου, μέλια εξαιρετικά παγκοσμίως φημισμένα. Έχουμε το παράδοξο και το παράνομο να εκδίδονται παράνομες απογορευτικές διατάξεις από κάποιους δασάρχες σε κάποια δάση, ας πούμε, της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, απαγορεύουν την τοποθέτηση μελισσοσμηνών. Και ερχόμαστε κι εμείς και λέμε ποια είναι η υποστήριξη του κράτους απέναντι στη μέλισσα, η οποία προσφέρει τόσα πράγματα και στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στην αγροτική παραγωγή. Η μέλισσα είναι απαραίτητη στο δάσος, γιατί μέσω της μέλισσας γίνεται η απεικονίαση και μπορούν, ας πούμε, τα άγρια ζώα, η πανίδα, ας πούμε, να τραφεί από τους καρπούς του δάσους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε κάθε χρόνο αυξήσεις, ας πούμε, στους φόρους, αυξήσεις στα ασφαλιστικά μας. Ποια είναι η υποστήριξη του κράτους? Ένα κράτος το οποίο έχει τη συνταγματική υποχρέωση να στηρίξει τη μέλισσα και τη μελισσοκομεία. Από τη στιγμή που είμαστε Έλληνες πολίτες, παρατήσει τη μελισσοκομεία και ασχοληθεί με κάποιο άλλο επάγγελμα, γιατί εκεί οδηγόμαστε πλέον, με όλη αυτή την αδιαφορία και την έλλειψη βούλησης από την πολιτεία να λύσει τα κέρια και πολύ σημαντικά προβλήματά μας. Η Πανελλήνια Κινητοποίηση έχει συμφωνηθεί στις 1 Φεβρουαρίου στις πρωτεύουσες των περιφερειών. Εμείς εδώ, η Κεντρική Μακεδονία, θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Καλούμε τους μελισσοκόμους του νομού Σερών στις 1 Φεβρουαρίου να δώσουν δυναμικό παρόν στις κινητοποιήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα βγει, δεν γίνεται δουλειά. Όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουμε ό,τι μας αξίζει. Η αδελφότητα μικρασιατών νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, σας προσκαλεί στον ετήσιο της χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 8 το απόγευμα στο Κέντρο Δεξιώσεων, κτήμα Κομπολόη, στο Νέο Σούλη Σερών. Τα χορευτικά τμήματα, παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων, θα σας ταξιδέψουν με εντυπωσιακούς χορούς, αφηγούμενοι την ιστορία των αλυσμόνητων πατρίδων. Αμέσως μετά, ετοιμαστείτε για ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο γλέντι με το παραδοσιακό σχήμα «Η Εμπειροτέχνης». Ρίξαμε χαμηλά την τιμή του ρεύματος στο σπίτι και καθαρίζεται μια και καλή με την οικονομία στο ρεύμα. Ρεύμα οικιακό Maxi Free Save από το φυσικό αέριο. Η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα τον Δεκέμβριο και για όλο το 2023 χωρίς προϋποθέσεις. Καλέστε τώρα στο 181133. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Καραμολέγκος 50-50. Νέας εσοδείας. Ισορροπημένη παλέτα γεύσης. Συνδυάζει την απόλαυση του λευκού με τη διατροφικότητα της ολικής άλεσης. Και το ένα και το άλλο. Και βουνό και θάλασσα. Το πήλιο σε ψωμί. Καραμολέγκος 50-50 με προζύμι. Ο Καραμολέγκος το έκανε. Με αγάπη. Με μικρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα η 24ωρη απεργία από το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου του νομού Σερών Χρήστος Γρηγοριάδης, μιλώντας στο Επιλογές, μεταξύ άλλων τόνισε ότι διεκδικούν αυξήσεις με υπογραφή εργοταξιακών συμβάσεων και μείωση κατά 2 χρόνια στο όριο συνταξιοδότησης. Με μικρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία το πρωί της Τετάρτης από τα μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων νομού Σερών μπροστά στο γραφείο των οικοδόμων στο Εργατικό Κέντρο νομού Σερών. Μεταξύ άλλων, οι οικοδόμοι διεκδικούν αυξήσεις σε όλα τα μεροκάματα με υπογραφή εργοταξιακών συμβάσεων 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, κάθε μέρα δουλειάς και μέρα ασφάλισης ένσημο, υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των ορίων ηλικίας κατά 2 χρόνια στους ασφαλισμένους μετά το 1993 και κήρυξη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, επαναλειτουργία των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας και ένταξη συναφών ειδικοτήτων στα παρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων νομού Σερών, κύριος Χρήστος Γρηγοριάδης, μιλώντας στο Επιλογές, μεταξύ άλλων τόνισε πως υπάρχει ραγδαία οικονομική αύξηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το τελευταίο διάστημα
Οι εργασιακές συνθήκες εξακολουθούν να είναι προβληματικές και διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε όλα τα μεροκάματα με υπογραφή εργοταξιακών συμβάσεων και μείωση κατά 2 χρόνια στο όριο συνταξιοδότησης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συνταχών Επαγγελμάτων κήρυξε σήμερα την ανταμείωση του μηνός απεργία, διεκδικώντας πάγια αιτήματα των οικοδόμων και διαχρονικά. Σε αυτή την κινητοποίηση συμμετέχουμε και εμείς, στηρίζουμε βέβαια την απεργία και συμμετέχουμε. Εγώ προσωπικά ως πρόεδρος με δελτία τύπου και με τηλέφωνα έχω καλέσει όλους τους οικοδόμους του νομού Σερών. Δεν έχω καλέσει μόνο τα μέλη του σωματείου, αλλά όλους τους οικοδόμους, είτε είναι μέλη του σωματείου είτε όχι. Δυστυχώς δεν βλέπω ανταπόκριση μεγάλη. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι εδώ για να δείξω τα προβλήματα του κλάδου. Έτσι, να ενημερώσω για τα αιτήματα των οικοδόμων τα οποία διεκδικούμε με αυτή την κινητοποίηση και μπορώ να σας πω επιγραμματικά κάποια από αυτά. Ένα βασικό αίτημα είναι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα ημερομίσθια, διότι δεν μπορεί να δουλεύεις σήμερα με ημερομίσθιο που έπαιρες στην περίοδο της κρίσης. Σήμερα η οικοδομία έχει ραγδαία αύξηση. Έτσι έχει δουλειά. Παράπονο των μεγαλοεργολάβων και των κατασκευαστικών εταιριών είναι ότι δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Ας πληρώσουν για να βρούνε. Δεν μπορείς να έχεις τον εργάτη, τον οικοδόμο με μεροκάματο πείνας. Γιατί το κόστος ζωής έχει αυξηθεί και πρέπει και τα μεροκάματα να είναι ανάλογα. Ένα άλλο από τα αιτήματα είναι ότι πρέπει τα υπεραγνώστοντα ένσημα αυτά να διατεθούν στους οικοδόμους με κάποιο τρόπο. Διότι αυτά τα δικαιούνται οι οικοδόμοι, είναι δικά τους, είναι ένσημα για τα οποία ο ΕΦΚΑ έχει πάρει τις εισφορές του, αλλά δεν τα έχει κολλήσει πουθενά. Όχι, δεν τα έχει κολλήσει πουθενά, δεν έχει δώσει κάτι για αυτά. Γιατί όπως είπα και σε συναδέλφους σας, υπάρχουν οικοδόμοι οι οποίοι έχουν κολλήσει 1.000, 1.500, 2.000 ένσημα και με αυτά τα ένσημα δεν δικαιούνται να πάρουν κάτι. Αυτά μένουν έτσι. Δηλαδή ενώ έχουν πληρωθεί οι εισφορές, ο ΕΦΚΑ δεν δίνει τίποτα για αυτά, πέραν από την υγεία που είχαν στη διάρκεια της ασφάλισής τους. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτά τα ένσημα να διατεθούν στους οικοδόμους για να βοηθηθούν και κάποιοι οι οποίοι χρειάζονται κάποια ένσημα για να ολοκληρώσουν να βγουν στη σύνταξη. Ένα άλλο αίτημα είναι ότι ζητάμε να μειωθούν κατά 2 χρόνια το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η οικοδομία είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, αν όχι το πιο δύσκολο, διότι είσαι υποχρεωμένος να ανέβεις επάνω στις καλωσίες μέσα στο κρύο. Μέσα στον καύσωνα δεν έχεις πολυτέλεια επιλογής πότε θα πας στη δουλειά και πότε δεν θα πας. Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Το 2023 είχαμε 23 νεκρούς στην οικοδομία, αλλά δεν ίδρωσε ταυτή κανενός. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνονται εντατικοί έλεγχοι στην οικοδομή, στα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά, από τον ΕΦΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας, για να ελέγχουν εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, εάν είναι ασφαλισμένοι όλοι όσοι δουλεύουν στα έργα αυτά. Να δούμε άλλο τι θα κάνουμε. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε τους εργαζόμενους στο σκλαβοπάζαρο και να τους διαθέτουμε, τι να πω, δηλαδή έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δυστυχώς όμως η πολιτεία δεν βλέπω να μεριμνά γι' αυτό. Γι' αυτό εμείς κινητοποιούμαστε, γι' αυτό θα κινητοποιούμαστε, γι' αυτό θα αγωνιζόμαστε, έτσι ώστε να κάνουμε τη ζωή του εργαζόμενου στην οικοδομή καλύτερη, πιο ασφαλή και πιο αποδοτική. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Τούσκα, την επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Σερών, καθώς η παράταξή της εκφράζει κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται για διαδημοτική πολεοδομία. Καλησπέρα, κυρία Τούσκα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πού διαφωνείτε με την διαδημοτική πολεοδομία, η οποία αποφασίστηκε σε μια συνάντηση που έγινε πρόσφατα μεταξύ όλων των δημάρχων? Λοιπόν, καταρχήν λίγο να διευκρινίσουμε τι ακριβώς είναι αυτοί οι συμβάσεις που γίνονται. Είναι συμβάσεις για την υποβοήθηση των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας στους αντίστοιχους δήμους από την ειδόν του Δήμου Σερών. Πώς γίνεται όμως αυτή η υποβοήθηση? Με την περαιτέρω αποψήλωση στην ουσία των ίδιων υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών των υπόλοιπων δήμων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν στην δόμηση του Δήμου Σερών τουλάχιστον με ένα πτυχιούχο μηχανικό από τις υπηρεσίες τους. Ακόμη δηλαδή και κάποια υπηρεσία διαθέτει ένα μηχανικό, θα πρέπει στην ουσία να καταργηθεί τελείως αυτή η υπηρεσία.
και να μην εξυπηρετούνται τέλει οι κάτοικοι των περιφερειακών δήμων, αφού όλα θα έχουν συγκεντρωθεί εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Μα ούτως ή άλλως δεν εξυπηρετούνταν. Άκουγα τον Δήμαρχο Ηράκλειας, τον κύριο Κατσακαχίδη, να λέει ότι έχει να εκδοθεί άδεια στην περιοχή του 1,5 χρόνο. Ναι, φυσικά. Άρα δεν γινόταν δουλειά έτσι κι αλλιώς. Αυτό ακριβώς. Φανταστείτε τι θα γίνει λοιπόν, γιατί οι πολιτικοί μηχανικοί σε κάποιους τους δήμους δεν έχουν μόνο οι αρμοδιότητες, δεν είναι μόνο να βγάλουν άδειες, έχουν και άλλες αρμοδιότητες, κάνουν ελέγχους. Οπότε φανταστείτε τι έχει να γίνει με τις υπόλοιπες εργασίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών στις άλλες αρμοδιότητες που είχαν οι πολιτικοί μηχανικοί στους δήμους. Γιατί ναι, μεν οι συμβάσεις προβλέπουν ότι κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετούνται, δηλαδή ο κάθε δήμος στον υπάλληλο που θα στείλει θα εξυπηρετεί πρώτα τις υποθέσεις του δήμου, δίνεται όμως η δυνατότητα στον προϊστάμενο της ειδών ΣΕΡΟΝ να καθορίσει τη εργασία, εφόσον δηλαδή υπάρχει μια περισσότερη δουλειά, ας πούμε, για την ειδών των ΣΕΡΟΝ, οι υπάλληλοι αυτοί να απασχολούνται και για την εξυπηρέτηση των πολιτών των ΣΕΡΟΝ. Οπότε φανταστείτε τι θα γίνει και στις υπηρεσίες των περιφερειακών δήμων, αλλά ακόμη και στην ειδών ΣΕΡΟΝ. Δηλαδή στην ουσία δεν θα εξυπηρετηθεί κανένας. Είναι, σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο το οποίο στην ουσία ρίχνει στάχτη στα μάτια των πολιτών και συμβαζόμαστε πάλι με τη λογική του μικρότερου κακού. Εμείς αυτό που λέμε ως λαϊκή συσπήρωση και γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε κιόλας, είναι ότι δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε αυτή την πρακτική που αδιαμαρτύρητα δέχεται την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Και η λύση? Το θέμα αυτό δεν έχει, αυτό ακριβώς θέλω να πω, το θέμα αυτό δεν προκύψε τώρα. Και την προηγούμενη δημοτική αρχή είχε γίνει πρόταση για συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, την οποία υπερψήφισε και η κυρία Μικλιάγκα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν μπήθηκε από το ελεκτικό συνέδριο. Και τελικά, οπότε θέλω να πω ότι ήταν κάτι γνωστό. Δεν προχώρησε εκείνο, ναι, ήταν συζητήθηκε, δεν προχώρησε. Υπήρχε όμως το περιθώριο και από προηγούμενα, γιατί η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα ο Δήμος να απαιτήσει να προκηρυχθούν θέσεις. Στην 3K, ας πούμε, που βγήκε πρόσφατα, να σας πω έτσι ένα παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια θέση για το Δήμο ΣΕΡΟΝ ή για τους περιφερειακούς Δήμους. Γιατί λοιπόν, ας μας απαντήσουν η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά και η τωρινή, τι έκανε σε σχέση με αυτό που ήταν και η αντιπολίτευση. Να απαιτήσει τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό ξέρετε, και να τα απαιτούν οι δημοτικές αρχές δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Αυτά δεν είναι στο χέρι δηλαδή των δημοτικών αρχών. Ναι, αλλά δεν φαίνεται να το έχουν, αυτό λέω, ότι δεν φαίνεται να το έχουν απαιτήσει καν. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα να συμβιβαζόμαστε στην ουσία με αυτή την κατάσταση, η οποία δεν δίνει και λύση και δεν εξυπηρετεί και τις ανάγκες των πολιτών. Τότε για ποιο λόγο όλοι οι δήμαρχοι και τους άκουσα ήταν ικανοποιημένοι από την πρωτοβουλία αυτή και το ότι θα γίνει αυτό? Έτσι να σου ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν μπορεί να σου πω. Από τη δική μας την πλευρά θεωρούμε πως είναι οι συμβάσεις αυτές δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε στους περιφερειακούς δήμους, αλλά και στην ειδόμ ΣΕΡΟΝ. Μπορεί δηλαδή να γίνει ένα, πώς να σας το πω, έτσι, ένα μπάλωμα, αλλά δεν γίνεται, γιατί επιπλέον στη σύμβαση προβλέπεται ότι είναι για προσδιορίστο διάστημα, δηλαδή είναι μεν για ένα χρόνο, αλλά λέει ότι είναι για όσο διάστημα δεν έχει συσταθεί ή δεν πληρούνται οι ελάχιστη στελέχωση των ειδών των Δήμων. Ναι. Άρα δεν προσδιορίζεται, οπότε μπορεί να επαναπαυθούν και οι Δήμοι, γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, γιατί για τους λόγους του ο καθένας, και να μην επιδιώκουν στην ουσία την στελέχωση των υπηρεσιών. Πάντως δεν είναι μία λύση μέχρι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, αν ποτέ στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες. Αυτό είναι το θέμα όμως. Κοιτάξτε, δική μας θέση, σας λέω, δεν κινούμαστε με τη λογική του μικρότερου κακού. Κινούμαστε με τη λογική ποιο είναι το συμφέρον των δημοτών. Ναι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό. Μα μέχρι να γίνει. Πρέπει να είναι οι πολυοδομίες να υπολειτουργούν, να μην λειτουργούν καθόλου. Όχι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε εντάξει, διαγράφουμε κάθε ευθύνη σας για το μέχρι τώρα, δεν έχουν στελεχωθεί οι υπηρεσίες, οπότε συνεννούμε ακόμη και στο να γίνουν μπαλάκι οι υπάλληλοι για προσδιορίστο διάστημα, να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και ένας χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού. Δηλαδή θα χαθεί και άλλος χρόνος σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Για μας λοιπόν αυτή δεν είναι η λύση. Και αυτός είναι, να σας το πω και αλλιώς, και ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση, να αναδεικνύουμε
και τα κακώς κείμενα των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα τέτοιο. Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει οι Δήμοι να πιέσουν, να πάρουν, να γίνουν προσλήψεις, να πάρθει προσωπικό και κάθε πολλοδομία να λειτουργεί και στον κατατόπου σου. Δεν είμαστε μόνο εμείς που το λέμε, και οι ίδιοι το παραδέχονται. Ακόμη η κυρία Μητυλιάγκα δήλωσε ότι δεν ξέρουν καν αν έχουν χώρο να βάλουν τους υπαλλήλους που θα έρθουν. Δηλαδή μιλάμε για μια τσαπατσουλιά... Καλά, το θέμα είναι να λυθεί οποιοδήποτε τρόπο το ζήτημα. Γιατί ναι. Ξέρετε, σε όλο το νομό Σερών υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις πολιτών. Δεν προχωρούν ακριβώς ναι. Γιατί δεν λειτουργούν οι πολλοδομίες. Φυσικά, το θέμα είναι να λυθεί, αλλά το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ακριβώς να λυθεί και όχι να γίνονται απλώς μπαλώματα. Γιατί ακόμη και έτσι αυτό που λέμε εμείς, δεν θα λυθεί. Γιατί με δύο και με τρεις μηχανικούς, γιατί με τρεις δήμους αυτή τη στιγμή που έγινε η Διαδημοτική Σύμβαση, Συνδική, Ηράκλεια και Βυσαλτία. Δηλαδή το θέμα των αδειών, αυτό που είχε βγει και πρόσφατα σε δημοσίευμα, το blackout των αδειών, θα λυθεί με τρεις πολιτικούς μηχανικούς που θα στείλει κάθε δήμος στην Ιδόμ Σερών. Και αν δεν θα λυθεί, ας πούμε, θα προχωρήσουν κάποιες αιτήσεις. Είναι όμως, λέει, ολόκληρη πόλη, η πόλη των Σερών. Είναι οι τρεις δήμοι που πλέον θα εντάσσονται εκεί με τρεις μηχανικούς θα μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα. Θεωρούμε πως όχι και πιστεύουμε πως και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό ότι θα λυθεί. Απλά κάνουν κάτι για να πούμε ότι κάνουν κάτι. Μάλιστα. Κυρία Τούσκα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ και ευχαριστώ. Για τόσο μας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι ο καλύτερος παίχτης σε όλα τα αθλήματα. Ακολουθώ το κάθε του βήμα. Κανείς δεν ξέρει ποιος πραγματικά είναι ο Cowboy 79. Στην κατάταξη. Και τώρα. Πάλι μας πήγε το άμυο καμπούλ. Κι όμως, μόλις τον προσπέρασα, είμαι νούμερο ένα. Αυτό δεν θα το αφήσω έτσι. Τώρα αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι. Τώρα, με το Πάμε Στοίχημα Tipsters, παίζεις την κοινότητα των κορυφαίων και δείχνεις τι παίχτης είσαι. Μπαίνεις στο Pub Store App, παίρνεις tips από τους καλύτερους, ανεβάζεις τα στοιχήματά σου και διεκδικείς απίθανα δώρα. Πάμε Στοίχημα Tipsters, στα καταστήματα. Εδώ παίζουμε μαζί για την κορυφή. Μας λείπει κάτι από το ψυγείο. Λίγο απ' όλα. Μέχρι το Σάββατο στα Supermarket Kansas. Κιμάς βόιος από σεραϊκό κρέας, μόνο 8,48 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Ολύμπου, μόνο 10,95 το κιλό. Ντυρόλο Classic, το κιλό, μόνο 9,36. Φρυγανιές Elite, αρένιες και σίκαλης, συσκευασία 3-1 δώρο, μόνο 1,59. Υγρό πλυντηρίου όμο, 28 μεζούρες, μόνο 4,24. Όλα τα προϊόντα AIM, 45% πιο φθηνά. Ανακαλύψτε τις τρελές προσφορές ημέρας. Έρχονται στα καταστήματά μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Μην τις χάσετε. Συντονιστείτε. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα μαζί. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων του Νομού Σερών. Τα κύρια αιτήματα στη συνέλευση ήταν η εκλογή νέου Προεδρίου για την συνέλευση και ο οικονομικός απολογισμός. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση των Συνταξιούχων ΟΕ Νομού Σερών στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης στο Επιμελητήριο Σερών. Τα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ήταν η εκλογή Προεδρίου Γενικής Συνέλευσης, Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Διοικητικός Απολογισμός έτους 2023, Ομιλίες και Έγκριση ημί των Απολογισμών. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων, ο ΕΝΟ Μουσερών, κ. Κωνσταντίνος Τσιφτσόγλου, μίλησε για τη συνέλευση καθώς και για τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Έχουμε την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσια, αυτή είναι μια φορά το χρόνο γίνεται. Βάσει του καταστατικού μας πρέπει να γίνει το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Αυτή όμως είναι λίγο πιο μικρή, ας πούμε, γιατί στις 20 του μηνός είχαμε κάνει 20 Σεπτεμβρίου κάναμε την εκλογιστική συνέλευση εδώ πέρα. Οπότε από εκεί και πέρα μέχρι τέλη της μηνάς θα κάνουμε τα πραγμένα,
ισολογισμό, απολογισμό αυτά. Απολογισμός της διοίκησης, τι κάναμε σε αυτόν τον καιρό, τι λεφτά έχουμε, τι έξοδα κάναμε, τι έσοδα έχουμε. Αυτά και μερικές προτάσεις μετά θα πούν οι συνάδελφοι, θα μιλήσουν, θα κάνουν, αυτά είναι τα θέματα. Γενικότερα θα θέλατε έτσι να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σχετικά με τα προβλήματα που έχετε στη σύνταξη? Προβλήματα που έχουμε είναι πολλά και συμπληρώνονται και άλλα συνέχεια. Κάθε μέρα τα προβλήματα αυξάνονται. Πρώτα-πρώτα είναι η προσωπική διαφορά. Δώσαν 3% αύξηση. Οι 6 από τους 10 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 700 ευρώ. Δηλαδή ένας που παίρνει 700 και 500 με 3% πάρει 15 και 20 ευρώ. Πού τα ακούλεις αυτά? Πού να τα δώσει? Αυτά είναι τα πιο βασικά προβλήματα. Άλλα προβλήματα είναι το θέμα της υγείας. Τα νοσοκομεία μας δεν μας παρέχουν τίποτα. Δεν υπάρχουν ειδικότητες γιατρών. Δεν υπάρχει προσωπικό. Αν ακούσατε προχθές, σας άκουσα εσάς στα μέσα ενημέρωσης, ένας κύριος είχε την κόρη του, δεν μπορούσε να την κάνει χειρίση, είχε πέτρα αυτό. Τι πράγμα είναι, δεν έχουμε τίποτα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, περίδευση μόνο πληρώνουμε. Ύστερα έχουμε ένα πρόβλημα με το θέμα της χειρίας. Αυτές οι κυρίες ή οι κύριοι που παίρνουν σύνταξη και παίρνουν από τον θανόντα, τους βάζουν 6% είναι η ιατρική περίθαλψη, τους βάζουν και στους πεθαμένους και στους δικό τους. Και αν παίρνεις και υπηκουργή, και εκεί σε βάζουν 6%. Δεν γίνεται να βάζουν και παίρνουν, τα βάλουν σε ένα, τους παίρνουν τα λεφτά. Αυτά τα προβλήματα που έχουμε, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Τώρα θα αρχίσουμε από τον άλλο μήνα στις σκέψεις, μας στείλαν κάτι φάξ, θα αρχίσουμε στις σκέψεις και θα αρχίσουμε πάλι διαμαρτυρίες. Στις 24 του μηνός κάναμε στην Αθήνα, σε Νοεμβρίου κάναμε την διαμαρτυρία την μεγάλη πανελλαδική, είχαμε μεγάλη επιτυχία, ήρθε ο κόσμος, φωνάξαμε, πήγαμε και στον Υπουργό, είπε θα τα μελετήσει τα προβλήματα μας, περιμένουμε να δούμε τι θα μας κάνουν. Και μας στείλαν και ένα φάξ από την Ομοσπονδία να συμπαρασταθούμε στους αγρότες στις διαμαρτυρίες που κάνουν και πήραμε απόφαση και εμείς να είμαστε στο πλευρό τους εκεί πέρα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο, παιδεύονται. Ο γραμματέας του Σωματείου, κύριος Κυριάκος Τσαϊλής, μίλησε για τα διαχρονικά προβλήματα καθώς και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Κύριε Τσαϊλή, πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή συνέλευση που έχετε εδώ. Σήμερα η γενική συνέλευση μας είναι σε συνέχεια της συνέλευσης που κάναμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή είναι ένα τρίμηνο τώρα το υπόλοιπο για να κλείσουμε τη χρονιά μας και σήμερα θα ενημερώσουμε τα μέλη μας για το Ταμείο και τις δράσεις που είχαμε κάνει όλη αυτή τη χρονιά. Θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες δράσεις? Οι δράσεις θα συνεχίζουν, δεν σταματάμε καθόλου, γιατί όπως πάνε τα πράγματα με τις αυξήσεις που μας δώσαν το 3% για μας είναι τίποτα. Άσχετα που οι μισοί δεν το πήρανε αυτό το 3% γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Τα προβλήματα καταρχήν είναι της υγείας. Έχουμε πρόβλημα με το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν υπάρχουν γιατροί. Οι γιατροί φεύγουν. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Είναι ένα πράγμα, δεν ξέρω τι να πω. Δυστυχώς το βιώνουν όλοι οι πολίτες και εμείς οι συνταξιούχοι που έχουμε κάποια ηλικία και χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη περίθαλψη. Μας προωθούν να πάμε στους ιδιωτικούς γιατρούς για να πληρώνουμε. Λεφτά δεν υπάρχουν, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Τις δύο πόρτες της ωραίας πύλης που οδηγούν στο Ιερό Βήμα αφαίρεσαν άγνωστοι από το παλιό εγκλησάκι των Αγίου Γεωργίου και Αθανασίου στο χωριό Φιλήρας, στους πρόποδες του όρους Μπέλας. Τις δύο πόρτες της ωραίας πύλης που οδηγούν στο Ιερό Βήμα αφαίρεσαν άγνωστοι από το παλαιό εκκλησάκι των Αγίων Γεωργίου και Αθανασίου στο παλιό χωριό της Φιλήρας, στους πρόποδες του όρους Μπέλες. Η κλοπή εντοπίστηκε την περασμένη Κυριακή 28 Ιανουαρίου από τον ιερέα πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος ιερουργεί στην κοινότητα Νεοχωρίου Συνδικής. Το εκκλησάκι επισκέπτονται οι ιερείς της κοινότητας σε τακτά διαστήματα για να το φροντίζουν. Μένει ανοιχτό για να μπορούν να το επισκέπτονται οι εκδρομείς, καθώς βρίσκεται κοντά σε μονοπάτι για περιπατητές του δάσους και για κυνηγούς. Το συγκεκριμένο ξοκλήσι χτίστηκε το 1874. Για την κλοπή ενημερώθηκε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, σύμφωνα με τον οποίο και στο παρελθόν έχουν συμβεί περιστατικά κλοπών, όχι όμως αντικειμένων με αρχαιολογική αξία. Είναι η πρώτη φορά, είναι αληθές ότι μας έχουν ανοίξει πολλές φορές αξία, μας έχουν κλέψει χρήματα. Ναι. Αυτά που βρίσκουν βέβαια, γιατί δεν αφήνουμε και δεν έχουμε και πάρα πολλά για να κάνουμε σπατάλες.
και είναι ψυχρά που μας κλέβουν αρχαία, παλαιά αντικείμενα. Εκτός των Προυτζινών, η οποία ήταν μια μάστιγα προμηνών, προετών, ναι. Οι οποίοι ερημένονται τα παρεκκλήσια, τα ξοκλήσια και έκλεβαν καμπάνες, Προυτζινά μανουάλια και Προυτζινά αντικείμενα από τους τάφους στα νεκροταφεία. Ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά τώρα που μας πήραν αντικείμενα τα οποία έχουν μια αρχαιολογική αξία. Τα βυμόθυρα που κλάπηκαν ήταν από ξύλο μασίφ, ωστόσο η αξία τους δεν έχει προσδιοριστεί. Τα βυμόθυρα χρονολογούνται από το 1860. Για την κλοπή έχει κατατεθεί μήνυση από την Ιερά Μητρόπολη και η αξία των κειμηλίων δεν μπορεί να υπολογιστεί. Είναι από το 1860, γιατί τότε χτίστηκε η εκκλησία. Ναι. Είναι το παλαιό χωριό του Νεοχωρίου, ναι. Το ψηλά από ό,τι είναι το σημερινό. Mm-hmm. Κατέβηκαν προς τα κάτω και έμεινε, χάλασαν όλα τα σπίτια και τα υπόλοιπα και έμεινε μόνο η εκκλησία. Μάλιστα. Η οποία ήταν πολύ πιο γερό οικοδόμημα και πολύ πιο συντηρήτο από τους κατοίκους. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι και όταν εμείς ως Μητροπολίτες προσπαθούμε να τα διαφυλάξουμε, οι κάτοικοι πολλές φορές αντιδρούν και δεν μας αφήνουν. Είτε να τα πάρουμε, είτε να τα ασφαλίσουμε, είτε να τα φυλάξουμε. Αυτό το τέμπλο δηλαδή θα μπορούσε να ξυλωθεί και να τοποθετηθεί κάπου που να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι το τέμπλο, όσο οι εικόνες και τα δημόσια μπορούσαν να κατεβούν στην κάτω εκκλησία πρώτα, να μπουν κάποια γραφά στη θέση τους. Ναι, γιατί είναι τόσο εύκολη η τεχνολογία που κάνει πιστά αντίγραφα των παλαιών. Ναι. Μπορούσαμε λοιπόν να βάλουμε κάτι πιο πρόχειρο και να τα έχουμε πιο ασφαλισμένα. Ήδη το έχουμε πει στην αστυνομία, έχουμε κάνει καταγγελίες και μηνύσεις, αλλά αυτό είναι, πώς να το πούμε, δωρονάδωρο. Αν τολμούμε να μεταφράσουμε την κλοπή αυτή σε χρήματα, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν, όχι. Είναι ανεκτήμητη αξία. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω ποτέ, γιατί τα αντικείμενά μας αυτά, τα κειμήλια μας, είναι αδιαπραγμάτευτα. Σωστά. Δεν πωλούνται, δεν κοστολογούνται. Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση της κοινότητας Νεοχωρίου Συντικής, παρακαλείτε οποιοδήποτε γνωρίζει κάποια πληροφορία ή ξέρει τι έχει συμβεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον εφημέριο της ενορίας του Νεοχωρίου Συντικής Πατέρα Αναστάσιο ή με την αστυνομία. Τα αντικείμενα αυτά έχουν μεγάλη οικονομική και πολιτιστική αξία. Για το απαράδεκτο συμβάν έχουν κινηθεί ήδη οι νομικές διαδικασίες. Ο έκτος διαγωνισμός μαθηματικών ικανοτήτων Πυθαγόρας θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Αφορά μαθητές δημοτικού και γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία των Σερών και της υπόλοιπης χώρας. Ο έκτος διαγωνισμός μαθηματικών ικανοτήτων Πυθαγόρας θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από την Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία των Σερών και όλης της χώρας, οι οποίοι θα έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού Πυθαγόρας. Ο διαγωνισμός Πυθαγόρας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα όσο αφορά την βελτίωση της τάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά, λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για τον λόγο αυτό, το ποσοστό των βραβευθέντων δεν καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά είναι το ίδιο, περίπου 20% για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Στους διακριθέντες μαθητές θα απονέμεται έπαινος. Περισσότερο για τον έκτο διαγωνισμό μαθηματικών ικανοτήτων Πυθαγόρας μίλησε στο Επιλογές ο πρόεδρος παραρτήματος Σερών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, κύριος Δημήτρης Βαρσάμης. Σε 1-2 μήνες, στις 9 Μαρτίου συγκεκριμένα, ημέρα Σάββατο, θα διοργανωθεί από τα κεντρικά, από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ο διαγωνισμός Πυθαγόρας που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από Β δημοτικού μέχρι Γ γυμνασίου. Αυτός ο διαγωνισμός δεν έχει την έννοια του ενός ανταγωνιστικού διαγωνισμού. Καλούμε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν έτσι ώστε να δούνε να τεστάρουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τις γνώσεις τους και την αγάπη τους προς τα μαθηματικά και τη μαθηματική σκέψη, όχι μόνο προς τα μαθηματικά και γενικά στη μαθηματική σκέψη. Είναι ένας διαγωνισμός που ξεκίνησε το 2018, είναι πολύ πρόσφατος αυτός ο διαγωνισμός της μαθηματικής εταιρείας και ο σκοπός είναι να βάλει μέσα στη μαθηματική σκέψη τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες. Επομένως και φέτος ακόμα θα γίνει διαδικτυακά
Τώρα βέβαια εμείς αναφερόμαστε ως εξεταστικό κέντρο εδώ το παράρτημα Σερών. Απλά για να γίνει εξεταστικό κέντρο κάποια περιοχή στην Ελλάδα πρέπει το αντίστοιχο παράρτημα να δηλώσει ενδιαφέρον. Για φέτος λοιπόν δηλώσαμε ενδιαφέρον και εμείς ως παράρτημα και έτσι θα μπορούν και τα παιδιά τα δικά μας διαδικτυακά να δώσουν αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες είναι ηλεκτρονικές, άρα θα ξέρουν και τα αποτελέσματα και θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τη μαθηματική σκέψη. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτές τις αιτήσεις και τα λοιπά τα ελέγχουν πάλι τα κεντρικά. Δηλαδή τα ελέγχει τα κεντρικά της Αθήνας, γιατί εκεί γίνονται οι όποιες αιτήσεις και τα λοιπά. Προφανώς και θα υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί νομίζω ότι από μικρές ηλικίες κάποια μπορεί να θέλουν, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν την ευκαιρία να μπουν σε κάποια τέτοια διαδικασία. Επομένως θεωρώ ότι θα υπάρξει. Θα ακολουθήσουν και κάποιες βραβεύσεις. Εννοείται θα ακολουθήσουν κάποιες βραβεύσεις, γιατί έχουν γίνει οι κλασικοί διαγωνισμοί της μαθηματικής εταιρείας. Έχει γίνει τον Νοέμβριο Θαλής, που είναι το πρώτο στάδιο, από το οποίο πέρασαν 42 παιδάκια στη δεύτερη φάση. Μιλάω για μαθητές από πρώτη γυμνασίου μέχρι γάμα λυκείου. Πριν από λίγο καιρό πάλι εδώ στους χώρους του Πανεπιστημίου εξετάστηκαν στα πλαίσια του Ευκλείδη. Και αν δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα, αν έχουμε μαθητές που είναι τόσο καλοί, μπορούν να κατεβούν και στην Αθήνα να πάνε στην τελευταία φάση που είναι ο Αρχιμίδης. Άρα αναμένουμε αυτά να δούμε τα αποτελέσματα, άρα έχουμε να βραβεύσουμε τα παιδιά που πέρασαν από την πρώτη φάση. Πιθανόν αν είμαστε τυχεροί, αν έχουμε τόση καλή φουρνιά τώρα, παιδιά που μπορούν να περάσουν και στην τρίτη φάση και βέβαια και τα παιδιά που θα περάσουν από αυτή τη διαδικασία του Πυθαγόρα, όλα αυτά μαζί θα τα κάνουμε βραβεύσεις για να χαρούν και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Πρόγνωση καιρού για αύριο 1 Φεβρουαρίου. Γενικά έθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης χιονοπτώσεις, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από 4 με εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν. Σέρες από μείον 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 1 έως 11. Καβάλα από 0 έως 8. Δράμα από μείον 6 έως 9. Ξάνθη από 0 έως 8. Κομοτηνή από 0 έως 8. Αλεξανδρούπολη από 0 έως 8. Ορεστιάδα από μείον 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, από το 1952, σταθερά δίπλα σας. Σε ιδιόκτητη έκταση, 100 στρεμάτων, παράγονται 250 ποικιλίες καλοπιστικών φυτών όλων των μεγεθών, ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη σας. Το φυτώριό μας ασχολείται αποκλειστικά με την καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό των φυτών, χρησιμοποιώντας τις ψύχρονες και επιστημονικές μεθόδους και όχι με την αποθήκευση και εμπορία φυτών. Τα έργα μας σε όλη την Ελλάδα μιλούν από μόνα τους. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, με πάνω από 600 είδη φυτών. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, με πολυετή πείρα στην σχεδίαση και κατασκευή κήπων. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, η δική σας επιλογή, η δική σας οικογένεια. Εδώ κύριε κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.